Το ξεκάθαρο μήνυμα λοιπόν δόθηκε από κύριο Μηταράκη, κύριο Παναγιωτόπουλο και κύριο Χρυσοχοίδη. Πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως όμως το δελτίο ειδήσεών μας και μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης τον κύριο Παναγιώτη Χαρέλα, λοιπόν, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι το ξεκάθαρο μήνυμα δόθηκε από τον κύριο Μηταράκη αλλά και από τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Χρυσοχοίδη σχετικά με την κατάσταση των συνόρων αλλά και την φύλαξή τους. Περιμένουμε νέες προσλήψεις συνοριοφυλάκων αλλά και ενίσχυση του Εύρου, κύριε Χαρέλα. Ναι, έτσι. Ναι, αυτό το μήνυμα, να σας πω την αλήθεια, το περιμέναμε γιατί τίποτα δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο. Τουλάχιστον το παρελθόν αυτό μας έχει αποδείξει. Και αυτό που περιμένουμε σήμερα είναι η ενίσχυση τουλάχιστον και σε ανθρώπινο δυναμικό επιπρόσθετα, τόσο με νέες προσλήψεις, όσο και όπου χρειαστεί και όταν θα χρειαστεί στα σημεία των συνόρων όπου ενδεχομένως να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ήδη οι προκηρύξεις που ήδη έχουν εξαγγελθεί τόσο για τον Εύρο, όσο όμως και για την Καβάλα και γενικότερα για τις δομές τις οποίες έχουν εξαγγελθεί πριν σχεδόν ένα χρόνο, νομίζω ότι θα πρέπει να επισπευστούν προκειμένου να προλάβουμε και τα γεγονότα, να μην μας προλάβουν, αλλά και από την άλλη να δημιουργήσουμε αυτή την ασφάλεια και την οργανωτική δομή που χρειάζεται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε είδους κίνδυνο και ουσιαστικά που θα εμπεδώνει περισσότερο το αίσθημα ασφαλείας στην ελληνική επικράτεια γενικότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις αλλά και η γραφειοκρατική διαδικασία που αφορά την πρόσληψη των συνοριοφυλάκων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουν ολοκληρωθεί και μένουν οι υπόλοιπες λεπτομέρειες από τα υπόλοιπα Υπουργεία, κύριε Πρόεδρε. Πότε θα έχουμε λοιπόν την ανακοίνωση για την πρόσληψη των νέων συνοριοφυλάκων για την περιοχή μας και όχι μόνο? Είναι αλήθεια αυτό που μου μετέφερε και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι ήδη το δικό μας το Υπουργείο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ήδη έχει τελειώσει με αυτό το κομμάτι και αναμένεται γραφειοκρατικά από τα συναρμόδια Υπουργεία η έγκριση, προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση της προκήρυξης. Νομίζω όμως ότι είναι θέμα μηνών, ενός-δύο μηνών, για να μπορέσουμε να βγει η προκήρυξη. Τέτοια εκτίμηση έχω. Ίσως τις επόμενες μέρες θέλουμε περισσότερα για να μπορέσουμε να πιέσουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά, μην μας προλάβουν στις προσαναλέοντα γεγονότα. Είναι σημαντικό. Mm-hmm. Την συγκεκριμένη κίνηση που έχει υπάρξει μέχρι στιγμής από τους αρμόδιους υπουργούς, κύριε Πρόεδρε, και την παρουσία τους και την Παρασκευή 20 Αυγούστου στον Εύρο, αλλά και την συνέντευξη τύπου που δόθηκε και τον συντονισμό που έχει γίνει μέχρι στιγμής με τους αρμόδιους στην περιοχή του Εύρου, συνολικότερα της περιφερειάς μας, πώς την βλέπετε? Κυρίαρχο μήνυμα ότι θα προλάβουμε και τρέχουμε πριν τις εξελίξεις, ήταν τόσο του κύριου Παναγιωτόπουλου όσο και του κύριου Χρυσοχοίδη. Πιστεύετε ότι κινούμαστε σε καλό στάδιο σε σχέση με το 2015 και τις εικόνες που βλέπαμε? Δεν το συζητάμε. Αυτό χωρίς αμφιβολία μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Δεν έχει καμία σχέση το 2021 με το 2015. Και δεν μιλάω για το ποιος κυβερνά ή ποιος αυτή τη στιγμή είναι στο τιμόνι ενός Υπουργείου. Εμείς τουλάχιστον ως ένστολοι και συνδικαλιστικά θα σας πω, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα στις ανάγκες που έχουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας μας και αυτό που τουλάχιστον έχουμε ταχθεί να κάνουμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπορώ να σας το διαβεβαιώσω αυτό. Το 2015 δεν είχαμε στην νησιωτική χώρα κανένα συνοριοφύλακα. Σήμερα έχουμε 800. Δεν είχαμε δομές καθόλου στα νησιά. Σήμερα έχουμε και δομές και υποδομής και υπηρεσίες διαχείρισης μετανάστευσης έχουμε, αλλά και το προσωπικό 800 ανθρώπους που συνεχίζουν και εκπαιδεύονται και προσπαθούν να αποκτήσουν την εμπειρία που χρειάζεται για τη διαφύλαξη των θαλασσίων συνόρων. Στον Εύρο παράλληλα βλέπετε ότι έχουμε και το επικρισιακό κέντρο με τις θερμικές κάμερες, με τις κάμερες γενικότερα επιτήρησης των ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων. Έχουμε τους 400 νέους συνοριακούς, έχουμε καινούριο εξοπλισμό οχημάτων. Ζητάμε και συνεχίζεται να λαμβάνουμε εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τα σύνορά μας. Δεν έχουμε λοιπόν καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορώ να σας πω ότι εντάξει, εδώ είμαστε και τελειώσαμε. Οι ανάγκες πάντα υπάρχουν και πάντα πρέπει να προχωρήσουμε όχι με αργά βήματα αλλά με γοργούς ρυθμούς προκειμένου να είμαστε εντάξει σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό και φωνάζουμε, να σας πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν δραστηριοποιείται σήμερα η κατάσταση λόγω του Αφγανιστάν. Εδώ και 1-1,5 χρόνο τουλάχιστον νομίζω ότι γίνονται τεράστια βήματα για τη συνοριακή φύλαξη. Απομένουν και άλλα πολλά και απομένουν και ριζικές τομές, αν το θέλετε. Δεν ξέρω αν είναι επί της παρούσης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ σημαντικό
να προχωρήσουμε με γοργούς ρυθμούς. Όχι για το Αφγανιστάν, αλλά γενικότερα όμως για οποιαδήποτε απειλή που θα έρθει στο μέλλον. Ναι, γιατί αλήθεια είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές δεν σταματούν, κύριε Πρόεδρε. Και συνάδελφοί σας από τον Εύρο, όπως και ο κύριος Γιαλαμάζη, βεβαίωνε ότι δυστυχώς έχουμε αυξητική ροή των μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή του Εύρου. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο όσον αφορά και την ολοκλήρωση του έργου του φράκτη. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει πραγματικά το ζήτημα του προσφυγικού και μεταναστευτικού να μην σταματάει ούτε λεπτό να μας απασχολεί. Γιατί μιλούμε για μια γειτονική χώρα που δυστυχώς δεν σέβεται κανένα διεθνές δίκαιο, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε τα σύνορα, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω κάτι. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε, εμείς έχουμε δει αρκετά πράγματα τα τελευταία 20 χρόνια που βρισκόμαστε στο χώρο και στο συγκεκριμένο αντικείμενο, έχουμε δει πάρα πολλά. Ακόμη και μια ενδεχομένως τυπική, αν το θέλετε, επίσκεψη των υπουργών της κυβέρνησης στον Εύρο, λέγοντας ότι δεν θα αφήσουμε καμία άτακτη μετακίνηση να παραβιάσει τα σύνορά μας κλπ. Για μας, για το προσωπικό που δουλεύει στην πρώτη γραμμή, στο ιστορικό της χώρας με τις διακινήσεις, γενικότερα για το μεταναστευτικό, είναι πάρα πολύ σημαντικές είναι αυτές οι δηλώσεις. Ας μην τις θεωρεί η κοινωνία δεδομένες αυτές τις αποφάσεις, τις πολιτικές. Δεν είναι πάντα δεδομένες γενικότερα και εκεί ίσως δημιουργούνται και όλα τα προβλήματα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που περιμένουμε είναι να ενισχυθούν σε ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε 20 χρόνια και στην Καβάλα, είναι σημαντικό και εκεί, να απαραίτητο να ενισχυθούμε η υπηρεσία διαχείρισης μετανάστευσης της Καβάλας. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε ετοιμότητα, γιατί το μεταναστευτικό δεν ήρθε ούτε για να είναι περαστικό και να φύγει, ήρθε για να μείνει και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε όλες τις δομές που χρειάζεται για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Οπότε καταλαβαίνω ότι οι συχνές επισκέψεις Παναγιωτόπουλου και Χρυσοχοίδη τονίζεται ότι ενδυναμώνουν την εθνική συνείδηση, κύριε Πρόεδρε, αλλά φυσικά δίνουν και ένα ξεκάθαρο και πιο απειλητικό και επιθετικό κλίμα προς την Τουρκία, έτσι. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Είναι και αυτό ξεκάθαρο, αλλά σας το λέω, δεν είναι μόνο ότι ενδυναμώνουν. Για μας δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο. Για μας, να σας πω την αλήθεια, αναζητούσαμε αυτές τις αποφάσεις των πολιτικών προϊσταμένων μας για να ξέρουμε τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατανοούμε απολύτως. Περιμένουμε λοιπόν και τα νέα δεδομένα που αφορούν με την πρόσληψη των νέων συναδέλφων σας. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στο δύσκολο έργο σας, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά σε όλο το. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχουμε όλοι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.